ο Ζορνταν Μπαρντελά δήλωσε ότι θα στείλει πυρομαχικά στην Ουκρανία αλλά όχι γαλλικά στρατεύματα στην εμπόλεμη χώρα, ούτε πυράβλους μεγάλου βελληνικούς, άπαξ και βγει πρωθυπουργό τον Ιούλιο μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Όπω επισημαίνει το πολιτικό, ο πρόεδρο του κόμματο τη Γαλλία Εθνική Εισπήρωση, Ζορνταν Μπαρντελά, είναι υπέρ τη ενίσχυση τη Ουκρανία, αλλά αρνείται την αποστολή στρατευμάτων και πυράβλων στο Κίεβο. Όπω δήλωσε, η θέση μου δεν έχει αλλάξει και αυτή είναι να υποστηρίξω την Ουκρανία παρέχοντα αμυντικό εξοπλισμό, πυρομαχικά, επιχειρησιακή υλικοτεχνική υποστήριξη και αμυντικά όπλα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη Ρωσία στο μέτωπο του πολέμου. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τάσωμαι κατά τη αποστολή Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι η γαλλική μπότα στο Ουκρανικό έδαφο θα ήταν κόκκινη γραμμή. Ο 28χρονος πολιτικός απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής πυράβλων μεγάλου βελληνικούς που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρωσία. Η Γαλλία έχει ήδη αποστείλει πυράβλους κρού Κάλπ στο Κίεβο και αναμένεται να στείλει περισσότερους. Ένα σχέδιο που βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο.